Από τις 14 έως και τις 23 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν και φέτος από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιάσμου οι πολιτιστικές εκδηλώσεις Προφήτης Ηλίας 2018. Ένα δεκαήμερο εκδηλώσεων τέχνης και πολιτισμού που αναδεικνύει ιδιαίτερα τον τόπιο δυναμικό, αλλά και φιλοξενώντας αξιόλογα σχήματα και πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου, κύριο Ηλία Μπούκα, με τον οποίο θα μιλήσουμε αναλυτικά για το πλήθος των εκδηλώσεων που διοργανώνει και φέτος ο Σύλλογος Ιάσμου. Κύριε Μπούκα, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας από Ιάσμο. Πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις διοργανώνει ο Σύλλογος και φέτος, με μουσικές συναυλίες, αθλητικές δραστηριότητες και πάρα πολλές εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού. Πείτε μας λίγο αναλυτικότερα το πρόγραμμα. Ακριβώς όπως το είπατε στην εισαγωγή σας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιάσμου, πιστός στο δόγμα του, διοργανώνει 35 χρόνια περίπου δεκαήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων αφιερωμένων στη γιορτή του Προφήτη Ηλία, τον Ιούλιο, όπου αναδεικνύει τον πολιτισμό και τις τέχνες. Δίνει προτεραιότητα στο δυναμικό του χωριού και ό,τι έχει να αναδείξει το χωριό και πλαισιώνει δίπλα του διάφορα σχήματα από κοντινές πόλεις ή από και όλη την Ελλάδα, φέτος έχουμε και από τη Βουλγαρία ένα σχήμα, έτσι ώστε να δώσουμε μια ποικιλία δράσεων οι οποίες έχουν ως επίκεντρο κυρίως το παιδί. Κάνουμε απογευματινές δράσεις για τα παιδιά να απασχοληθούν, να θυμούνται αυτό το δεκαήμερο, ταυτόχρονα όμως να δουν και πράγματα τα οποία θα τους δίνεται η ευκαιρία να τα βλέπουν συνεχώς. Αν θέλετε, μπορώ εντάχει να ξεφυλίσω λίγο το πρόγραμμα. Ναι, ναι, και να πούμε και πού θα λάβουν χώρα οι αντίστοιχες εκδηλώσεις. Έτσι, ο κεντρικός μας χώρος, ο κύριος χώρος των εκδηλώσεων, είναι το προάβλιο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί γίνονται οι περισσότερες εκδηλώσεις, εκτός από δύο, η βραδιά ποίησης, όπως θα σας πω παρακάτω, η οποία γίνεται στο Μουσείο Αγροτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Συλλόγου μας, αλλά και η θεατρική παράσταση, η οποία για πρώτη φορά θα δοθεί στον προάβλιο χώρο του καινούργιου Δημοτικού Σχολείου. Πολύ ωραία. Πριν ξεφυλίσουμε το πρόγραμμα, να πούμε ότι παράλληλα τρέχει και ένα μίνι τουρνουά ποδοσφαίρου. Είναι το τρίτο συνεχόμενο που κάνουμε και είχε επιτυχία μεγάλη τις προηγούμενες χρονιές. Και έτσι θέλαμε να το συνεχίσουμε, όπου παιδάκια έως και παλέμαχοι συναντιούνται στο γηπεδάκι του προαβλίου του παλιού Δημοτικού, όπου γίνεται ένα Ιάσμος Cup, το έχουμε ονομάσει. Γίνονται τρεις μέρες προκληματικοί αγώνες και στις 22 του μηνός γίνονται οι τελικοί αγώνες. Υπάρχει ένα ωραίο happening και έχει συμμετοχή και από ποδοσφαιριστές, αλλά και ο κόσμος το αγκάλιασε και το παρακολουθεί και το ζητάει. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι οι προκληματικές φάσεις θα διεξαχθούν 11, 12 και 13 Ιουλίου, σε λίγες μόλις ημέρες. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ξεκινάμε με το ποδόσφαιρο. Και 14 του μηνός είναι η έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Είναι η πρώτη μέρα, το Σάββατο, όπου υπάρχει η κλασική λαμπαδιφορία, η οποία ξεκινάει από τα γραφεία του Συλλόγου μας, η καταλήγη στον χώρο των εκδηλώσεων. Φέτος θα μας συνοδεύσουν για πρώτη φορά η μπάντα δρόμου αφροβραζιλιάνικων κρουστών του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης. Είναι μια τάση που πολλοί σύλλογοι έχουν οργανώσει έτσι ομάδες με κρουστά. Είναι κάτι πολύ όμορφο, το έχουμε δει σε άλλες πόλεις, ευκαιρία είναι να το φέρουμε και εμείς εδώ και να δώσει πάσα, σε εισαγωγικά, στην κεντρική συναυλία την βραδινή με ένα συγκρότημα που λέγεται Underhill West από την Ξάνθη, το οποίο το είχαμε και πέρυσι, αλλά δυστυχώς είχε πιάσει βροχή και δεν κατάφερε να ολοκληρώσουν τη συναυλία τους. Αυτή είναι η πρώτη μέρα, η 14 του μηνός. Πολύ ωραία. Ακολουθεί η Κυριακή, όπου έχουμε Κυριακή 15 του μηνός συνάντηση χοροδιών. Είναι το ρεσιτάλ της δικής μας χοροδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου και έχουμε και δύο καλεσμένες χοροδίες από την Αλεξανδρούπολη, την Ευτέρπη, έτσι είναι η ονομασία της, μίας είναι ένας χοροδιακός όμιλος, και ο Ορφέας είναι μια χοροδία του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Πολύ ωραία. Πάλι στον προάβλιο χώρο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου. Την Δευτέρα επιλέξαμε να κάνουμε μια απογευματινή δράση, η οποία έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, που είναι διάφορα παιχνίδια όπου συμμετέχουν όλο το δυναμικό του χωριού. Μικρή και μεγάλη, έτσι. Μικρή, μεγάλη. Επειδή όμως κάθε χρόνο αφιερώναμε περίπου 2 ώρες και δεν προλαβαίναμε, είπαμε φέτος να αφιερώσουμε ολόκληρη μέρα. Οπότε δεν έχει κύρια βραδινή, κάτι το βράδυ, σαν κύριο σκέλος. Και έχει μόνο παιχνίδια. Την δράση την ονομάζουμε Τρεχάτε Ποδαράκια μου. Ξεκινάει από τις 6 ώρα το απόγευμα
και θα καταλήξει όσο πάει. 10, 11, όσο τραβήξει. Είναι διάφορα παιχνίδια που οργανώνουν εθελοντικές ομάδες του συλλόγου και βρίσκουν την ευκαιρία τα παιδιά να περάσουν από διάφορους στίβους και να χαρούν και να παίξουν. Ένα είδος survivor, να πούμε. Κάπως έτσι. Κάπως πέρυσι έτσι. Που ήταν μόδα, ναι. Κάπως έτσι. Ωραία. Η τρίτη. Κοιτάμε να εμπλουτίσουμε και παραδοσιακά παιχνίδια. Α, πάρα πολύ. Τα παίζαμε πολύ παλιά. Οι παλαιότερες γενιές. Έτσι. Η τρίτη, από ό,τι βλέπουμε στο πρόγραμμα, είναι η μέρα αθλητικών δραστηριοτήτων, έτσι. Ναι. Η Δευτέρα μιλάτε, για τη Δευτέρα. Η Τρίτη. Τρίτη 17 του μηνός. Η Δευτέρα, πριν κλείσουμε λίγο, να πούμε ότι έχουμε κοντά μας την ελληνική ομάδα διάσωσης του παραρτήματος στο Μόρο Δόπες, όπου μας φέρουν έναν τοίχο αναρρίχησης και δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να δοκιμάσουν και κάτι πρωτόγνωρο, να ανεβούν έναν τοίχο. Τα παιδιά μας βοηθάνε πάρα πολύ από την ομάδα διάσωσης. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Η Τρίτη 17 Ιουλίου είναι η μέρα νεολαίας, έτσι έχει ονομαστεί. Γίνονται επιδείξεις από χορευτικούς συλλόγους, αγωνιστικές επιδείξεις από ομάδες πολεμικών τεχνών και στο τέλος καταλήγουμε με ένα πάρτι. Φέτος έχουμε το πρωτοεμφανιζόμενο τμήμα του συλλόγου μας, Ζούμπα, θα κάνει την εμφάνισή του για πρώτη φορά. Έχουμε τον σύλλογο Σπάρτακο, τον αθλητικό σύλλογο που θα κάνει την παρουσίασή του. Έχουμε μια σχολή από την Ξάνθη, X-Dream λέγεται, που θα κάνει και αυτή την παρουσίασή του. Ωραία. Το σύλλογο Μακότο και κλείνουμε με έναν DJ, τον Δημήτρη του Καρυπίδη. Η ονομασία του είναι DJ Μορέλο από την Ξάνθη, ο οποίος θα μας κλείσει με ένα πάρτι. Πολύ ωραία. Η Τετάρτη είναι η μέρα της κεντρικής μας συναυλίας, αφού το απόγευμα το τμήμα ζωγραφικής μας κάνει μια δράση. Θα ζωγραφίσει τον εξωτερικό χώρο του νηπιαγωγείου Ιάσμου. Οπότε θα έχουμε και ένα καλλιτεχνικό σκέλος εκεί το απόγευμα. Θα είναι και αυτό δράση για μικρούς και μεγάλους, ναι, έτσι. Ναι, μπορούμε, ναι, να λάβουμε μέρος όλοι. Ωραία. Και το βράδυ έχουμε την κεντρική συναυλία. Mm. Είναι ένα νεοσύστατο συγκρότημα από την Αθήνα. Λέγεται Κράμα. Το όνομά του το πήρε από το πάντρεμα του ροκ, του έντεχνου και του λαϊκού. Ωραία. Και guest εμφάνιση έχουμε τον Νίκο Γιώγαλα, γνωστός τραγουδιστής, μεγάλος, αγαπημένος, για δεκαετίες, αγαπητός. Να σημειώσουμε εδώ ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και γίνεται στον χώρο των κεντρικών των εκδηλώσεων μας. Πολύ ωραία. Πέμπτη 19 του μηνός, το απόγευμα έχουμε σπερινό και αρτοκλασία στο εξοχλήσι του προφήτη Ηλία και το βράδυ το καθιερωμένο ρεσιτάλ των χορευτικών παραδοσιακών τμήματων μας, όπου εκεί εμβόλυμα εμφανίζεται ένα συγκρότημα Ορφέας από τη Βουλγαρία. Ωραία. Είναι πολύ ωραία μέρα για παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα να παρακολουθήσουμε. Την Παρασκευή 20 του μηνός είναι η συναυλία της Φιλαρμονικής του Δήμου. Mm. Ετοιμάζουν, έχουμε καινούριο δάσκαλο και ετοιμάζουν ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα με εκπλήξεις. Θα παριλαμβάνει, εκτός από τα πνευστά που έχει ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος, θα υπάρχουν και παραδοσιακά τραγούδια από μια ομάδα παιδιών που δημιουργεί μια μπάντα τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολύ ωραία. 21 του μηνός το Σάββατο. Λίγο να σας διακόψω, βλέπουμε βεβαίως και μια δράση του τμήματος καλλιτεχνικών. Συγγνώμη, ναι. Την Παρασκευή 20 του μηνός. Ξεπεράσαμε, ναι, είναι την Παρασκευή, όπου το Τμήμα Καλλιτεχνικής Δημιουργίας θα παίξει, διαρμίζοντας η λέξη που γράφουμε στο πρόγραμμα, είναι η Ασμιώτικη. Θα παίξει με χάντρες, θα φτιάξουμε καλλιτεχνικές δημιουργίες με χάντρες. Κάτι ωραία αντίστοιχο έκαναν και στο διήμερο που έγινε στην Κομωτινή πρόσφατα, που εκεί με τον Σύλλογο Ευρετών και με την Περιφέρεια που διοργανώθηκε ένα διήμερο, εκεί εμείς συμμετείχαμε με αυτό το τμήμα και κάναμε αυτή τη δράση. Θα την επαναλάβουμε εδώ πέρα στον Ίασμο την Παρασκευή. Είναι δικό μας τμήμα, παράληψή μου που μου διαφύγει. Σάββατο, λοιπόν, το Σάββατο 21, έχουμε το κλασικό παραδοσιακό, έτσι, πανηγύρι του χωριού μας. Το μεγάλο πανηγύρι, ναι. Το πανηγύρι μας, όπου είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο και επιλέξαμε να διασκεδάσουν μαζί μας και να παρουσιάσουν τους χορούς τους 3 χορευτικά συγκροτήματα, 2 από τη Δράμα και ένα τοπικό από τον Ήμερο Μόρο Δόπης. Από τη Μικροχώρη Δράμας ο Σύλλογος Παναγίας Σουμελά και από το Μοναστηράκι Δράμας ο αντίστοιχος πολιτιστικός του Σύλλογος εκείνη τη μέρα θα είναι κοντά μας. Εμείς θα έχουμε ζωντανή ορχήστρα και όλα τα σχετικά, λουκάνικα, κρεατικά, μπύρες και θα κάνουμε το πανηγύρι μας εκείνη την ημέρα. Έτσι, να έρθει ο κόσμος να περάσει καλά, να διασκεδάσει με τα παραδοσιακά τραγούδια και τους χορούς και φυσικά να γευτεί τα εδέσματα τα οποία θα υπάρχουν. Πολύ ωραία.
Έτσι. Θα υπάρχει ποικιλία στη μουσική, αφού θα συνοδεύσουν εκτός από τα δικά μας τα όργανα που θα έχουμε και οι καλεσμένοι μας. Πολύ ωραία. Ακολουθεί μια θεατρική παράσταση, η οποία λέγεται Hashtag Δίεση, δηλαδή Γκόλφο. Είναι μια διασκευή του Βασίλη Λιβαδίτη, η οποία θα είναι μια παροδία του έργου Γκόλφο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο του νέου Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου στις 9 η ώρα το βράδυ. Πολύ ωραία. Ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα στο παλιό Δημοτικό διεξάγονται οι τελικοί αγώνες του ποδοσφαιρικού τουρνά που είχαμε αναφέρει. Το Ιάσμος Cup. Ναι. Και κλείνουμε με μια βραδιά ποίησης. Είναι η τρίτη βραδιά ποίησης που διοργανώνουμε στις εκδηλώσεις μας, με την βοήθεια των ποιητών Ροδόπης, στους οποίους συμμετέχουν και ποιητές από τον Ιάσμο. Πάρα πολύ ωραία. Γίνεται στον πολύ όμορφο χώρο του μουσείου μας και όσοι ενδιαφέρονται να περάσουν μια βραδιά έτσι με αυτήν την τέχνη, την ποίηση, μπορούν να έρθουν στο Μουσείο Αγροτικής και Ποδοσφαιρικής Κληρονομιάς. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις μας. Περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία έτσι ώστε να πιάσουν όλο το φάσμα του πολιτισμού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι χρηματοδοτούνται κυρίως από τον Δήμο Ιάσμου και γίνονται σε συνδιαβάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Ταυτόχρονα είναι ευκαιρία δημόσια να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι έδωσαν τον οβολό τους για να μας βοηθήσουν στο να φτάσουμε στη διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και εσάς για την προβολή κάθε χρόνο των εκδηλώσεων και θα σας ενημερώνουμε και θα ευχόμαστε να σας δούμε και από κοντά. Αν όχι όλες τις μέρες, επιλέξτε κάποιες μέρες να μας δείτε. Πολύ ωραία. Πάρα πολλές οι δράσεις, πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες. Περιλαμβάνει τα πάντα από μουσικοχορευτικά σόου, από συναυλίες, από αθλητικές εκδηλώσεις, από καλλιτεχνικές, πλήθος εκδηλώσεων για την παράδοση και για τον πολιτισμό εδώ του τόπου μας και όχι μόνο. Καλή επιτυχία εμείς να ευχηθούμε όσον αφορά τον καιρό. Ο κόσμος σίγουρα θα παρευρεθεί στον Ίασμο για να απολαύσει όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Σας ελπίσουμε να οι καλές ημέρες να υπάρξουν εκείνο το χρονικό διάστημα και να μην μας τα χαλάσει ο καιρός όπως το ευχόμαστε και το ελπίζουμε. Όπως τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν ακυρωθεί πάρα πολλά πολύ ωραία πράγματα γενικώς στην Ελλάδα. Ελπίζουμε να μην πάει έτσι τώρα και μέσα στον Ιούλιο και να το απολαύσουμε, γιατί και η ετοιμασία δεν είναι εύκολη που πραγματοποιούμε. Σίγουρα, σίγουρα. Και σίγουρα ο κόσμος θα εκτιμήσει όλο αυτό το μεράκι και τον κόπο που κάνετε κάθε χρονιά για να διοργανώσετε ένα τόσο πλούσιο πρόγραμμα. Έτσι. Κύριε Μπούκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Θα καλύψουμε και κάποιες από τις εκδηλώσεις και σίγουρα θα είμαστε σε άμεση επικοινωνία για ό,τι καινούριο έρχεται στην επικαιρότητα. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.